Ακριβώς. Ότι η Μέρκελ θα πάρει θέση. Συντονισμένα τα δύο επιτελεία, καγκελαρία του Βερολίνου και Μέγαρο Μαξίμου, ζήτησε το Μέγαρο Μαξίμου από την κυρία Μέρκελ να πάρει θέση για τη βαριά κατηγορία που εκτόξευσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης εναντίον του Τσίπρα, ότι έβαλε σε παζάρι, στη ζυγαριά, την εκχώρηση της Μακεδονίας με τη Συμφωνία των Σκοπίων, των Πρεσπών, με συγχωρείτε, προκειμένου να πάρει ως αντάλλαγμα προεκλογικό την μη περικοπή των συντάξεων. Και ότι η Μέρκελ δεσμεύτηκε πως θα αποσαφηνίσει αυτό και θα πει ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο παζάρι και ποτέ τέτοια διαπραγμάτευση που να συνδυάζει το ένα με το άλλο. Είναι τελικά η Μέρκελ τόσο δίπλα στον Τσίπρα? Έχει κερδίσει τόσο πολύ τα διευθυντήρια της σημερινής Ευρώπης ο Τσίπρας, και γιατί, κύριε Φορτσάκη? Κοιτάξτε, και αν ακόμα υποθέσουμε ότι η Μέρκελ κάνει μια τέτοια διάψευση, εάν πράγματι έχει γίνει ένα τέτοιο παζάρι, τι περιμένετε να πει, κυρία Μέρκελ? Και λέει ποιος την πιστεύει, λέει, και αν το πει. Το είπατε πριν, να είναι. Είναι και αυτό, το πολύ σωστά. Το πιστέψει αυτό. Κοιτάξτε, τώρα όλη αυτή η συζήτηση νομίζω ότι δεν έχει αντικείμενο αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι ούτως ή άλλως στην κοινή γνώμη έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι υπήρξε μια μεταχείριση του ζητήματος των Σκοπίων, η οποία ήταν ευνοϊκή προς τους Γερμανούς και ότι αυτό τους προδιέθεται καλά. Τώρα να σας πω το εξής. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι δεν μου αρέσει στις συζητήσεις μας να δημιουργούμε ανησυχία στους μεγάλους ανθρώπους για τη σύνταξή τους. Δεν θέλω να μπούμε σε μικροπολιτικές συζητήσεις. Αυτή την ώρα η κυβέρνηση. Ένα λεπτό, να αφήσετε να μιλήσω. Μιλήσατε εσείς, θα μιλήσω εγώ τώρα. Λέω λοιπόν το εξής. Λέω ότι αυτή την ώρα η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και ξέρουμε ότι δεν τη κόβει τη συντάξη. Δεν νομίζω ότι θα κοπούν οι συντάξεις. Εάν ομιγέννητο η οικονομία της Ελλάδας καταρρεύσει, τότε θα κοπούν ξανά οι συντάξεις και οι μισθοί κατά πάντα, διότι η χώρα θα καταρρεύσει. Αλλά αυτή την ώρα οι συντάξεις δεν κόβονται, ούτε τις έκοψε αυτή την ώρα η κυβέρνηση παρούσα, ούτε πρόκειται να τις κόψει η Νέα Δημοκρατία αν έρθει στην κυβέρνηση, και αντιθέτως θα προσπαθήσει να τις αυξήσει. Να λείψει λοιπόν αυτή ο συνεχής εκφοβισμός των μεγάλων ανθρώπων ότι θα τους αφήσουμε να πεθάνουν στην πείνα. Δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές. Δεν μου αρέσει η συζήτηση. Φτιάχνετε ένα ωραίο συνεφάκι. Δημιουργείτε με αλφαγείο, το έχει εσείς δημιουργείτε. Δημιουργείτε ένα κλίμα όπου θέλουμε να δημιουργήσουμε να φτιάξουμε εκφοβισμό. Όχι, με επιχειρήματα συντεταγμένα και με προοπτική αισιοδοξία. Η Νέα Δημοκρατία αυτό είναι που φέρνει, μια προοπτική αισιοδοξία. Να σταματήσει η γκρίνια. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε τελείως προς τα μπρος. Εγώ, όσον αφορά εμένα το πρόσωπό μου και την κριτική που κάνω στο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, την έχω μειώσει με την έννοια ότι φτάνουμε τώρα στις εκλογές και θέλω να πούμε στον κόσμο αυτά που πιστεύουμε ότι θα κάνουμε εμείς. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά, δυναμικά, δεν θα κοπούν άλλο οι συντάξεις. Αντίθετα, θα πρέπει να φροντίσουμε η οικονομία να πάρει μπρος, ώστε να μπορέσουν οι συντάξεις να δυναμώσουν και να αυξηθούν. Σαφής.